αφοριστικό βήμα για τη διευθέτηση σημαντικής εκκρεμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο έκαναν σήμερα από τη Βηρυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών και Ενέργειας Κύπρου και Λιβάνου. We agreed to initiate discussions on a bilateral framework agreement concerning the development of hydrocarbon resources which cross the median line between our exclusive economic zones. Συμφωνία που αν περάσει από τα λόγια στο χαρτί ανοίγει νέες προοπτικές στην περιοχή. Such an agreement will send a strong message of cooperation between our countries, providing for the much needed legal certainty for international companies wishing to invest in the region's huge hydrocarbon potential. Στη συνάντηση της Βηρυτού, Νίκος Χριστοδουλίδης, Γιώργος Λακοτρίπης, Τζεπράν Βασίλ και Ναντά Μπουστανή ανασκόπησαν τις διμερείς σχέσεις Κύπρου-Λιβάνου και συμφώνησαν πως η δυναμική που δημιουργούν οι ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή μπορεί να καταστούν καταλύτης για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας. We will start the discussions for an intergovernmental agreement for a pipeline, a subsea pipeline that would potentially connect Lebanon. Στο πλαίσιο πάντως της εκεί του παρουσίας, ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε το πρωί με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, τον Πρόεδρο της Βουλής, αλλά και τον Πρωθυπουργό Σαάτ Χαρίρι, στον οποίο μετέφερε πρόσκληση Αναστασιάδη να επισκεφτεί την Κύπρο το συντομότερο δυνατό. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες του ΑΛΦΑ, Υπουργός Εξωτερικών και Πρωθυπουργός Χαρίρι συμφώνησαν στην πρόθεση συμφωνίας για τα κοινά κοιτάσματα των δύο χωρών, αλλά και την κυπριακή βοήθεια για την εξαγωγή λιβανέζικων προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.